Κυρία Πρόεδρε, ε, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τέλεια αγορά και πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις για να περιοριστούν οι δυσλειτουργίες. Θεωρώ ότι και η έκθεση του κυρίου Μέσσερσμιτ αλλά και η Επίτροπος κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας πω σαν Έλληνας Ευρωβουλευτής ότι η διάστρωση της εσωτερικής αγοράς παίζει τεράστιο ρόλο στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Αλλά βέβαια δεν είναι όλα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει και οι κυβερνήσεις, πρέπει και οι ίδιες οι κοινωνίες να ενδιαφερθούν. Θεωρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ένας από τους λόγους που η Ελλάδα δεν κατάφερε να βγει από το πρόγραμμα προσαρμογής τόσο καλά, τόσο γρήγορα και με την επιτυχία που είχαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που είχαν τα δικά τους προγράμματα, ήταν τα προβλήματα στη διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, γίνανε πολλές θυσίε, έπεσαν τα ημερομίσθια, αλλά διατηρήθηκε ο πληθωρισμός σε ένα επίπεδο 2,5% για το 2010-2014, παρά το γεγονός ότι το ονομαστικό κόστος εργασίας μειώθηκε γύρω στο 12% και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έπεσε 20%. Επομένω, έχει τεράστια σημασία το πώ λειτουργεί κάθε οικονομία, το πώ περιορίζουμε τι δυσλειτουργίε τη. Να... Το θέμα λοιπόν είναι αν από τι σωστέ πολιτικέ πρωτοβουλίε που θα πάρουμε θα, γίνουμε, θα καταφέρουμε να γίνουμε συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, γιατί το ρωσικό φυσικό αέριο που εισάγεται στην Ελλάδα είναι από τα ακριβότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί η μείωση του κόστου ενέργεια δεν φαίνεται στα τιμολόγια τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αν καταφέρουμε και λύσουμε αυτά τα συγκεκριμένα, νομίζω θα πάμε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.